Φίλες και φίλοι, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη μαζική σας παρουσία εδώ πέρα. Αλλά πολύ περισσότερο θα σας ευχαριστήσω για τα αυθόρμητα και όμορφα χαμόγελά σας. Αισιόδοξοι είμαστε και πριν. Αλλά να ξέρετε πως σήμερα πλέον είμαστε ενθουσιασμένοι. Σας ευχαριστούμε γιατί νιώθουμε να μας αγκαλιάζετε με την εμπιστοσύνη σας. Στο δικό μας σύστημα αξιών, η έννοια της εμπιστοσύνης αποτελεί κρίσιμο συστατικό στοιχείο όπως για κάθε κοινότητα ανθρώπων, για κάθε τοπική κοινωνία. Με την εμπιστοσύνη στον διπλανό μας χτίσαμε την αίρεση του πολιτισμού και τη σύνεση. Προσωπικά γνωρίζετε ότι δεν είμαι μέλος κανενός κόμματος. Ούτε επιδιώκω, ούτε επεδίωξα ποτέ να βρεθώ σε κάποια λίστα για τις εθνικές εκλογές. Εμείς όλοι και όλες μαζί δίνουμε έναν όμορφο αγώνα. Με είδος και ποιότητα. Δεν βλέπουμε το Δήμο ως λάφυρο ή ως ένα προσωπικό μας στοίχημα. Δεν συμμετέχουμε στον πόλεμο της λάσπης που δεχόμαστε συστηματικά. Δεν προκαλούμε το κοινό αίσθημα με αλόγιστες δαπάνες. Δεν τάζουμε, δεν εκφοβίζουμε και δεν απειλούμε. Ξεκινάμε την παρουσίαση των υποψηφίων του Συνδυασμού Κοινωνίας σε κίνηση. Στέλιος Γιόντης. Φύσησε στο οικονομικό τμήμα του ΑΠΕΚΙΤΑ και εργάζεται ως διευθυντικός στέλεχος σε εταιρεία λιανικού εμπορίου. Παράλληλα, γνωρίζει και τα ζητήματα του αγροτικού κλάδου. Ως καλλιεργητής κερατιών. Είναι 47 χρονών, παντρεμένος και πατέρας του μιας κόρης και ενός γιου. Θανάσης Δελής, πτυχιούχος της σχολής ταξιολογίας του Αμπιντήτα, εργάζεται στο Ναυσαρχείο Αιδέας. Κατάγεται από τη Φλαμπουλιά, στην οποία έχει διατελέσει και πρόεδρος της κοινότητάς της, καθώς και ιδρυτικό μέλος και πρόεδρος του Πολιτιστικού Συλλόγου Φλαμπουλιάς. Είναι 56 χρονών, παντρεμένος και πατέρας τριών παιδιών. Βασίλης Δημητριάδης, απόφυτος του Δοκιμαίας Παιδαγωγικής Ακαδημίας Ιωαννίνων, με σπουδές στο Οικονομικό Τμήμα της Νομικής ΑΠΕΚΙΤΑ, εργάζεται σαν δάσκαλος και διευθυντής σχολείων εδώ και 30 χρόνια. Με γνωστή συνδικαλιστική και αυτοδιοικητική παρουσία, υπήρξε ο υποψήφιος δήμαρχος της παράταξης Φυσάη Κόντρα στις εκλογές του 2014 και είναι έκτοτε μέλος του Δημοτικού Συμβουλίου Έδεσας. Δημητριάδης Κωνσταντίνος. Γεννήθηκε το 1966 στο Ριζάρι Έδεσας. Είναι παντρεμένος και πατέρας δύο παιδιών. Είναι απόφυτος λυκείου και το επάγγελμά του είναι αυτοκινητιστής. Λάζαρος Δόντσης. Δραστηριοποιείται στον χώρο της εστίασης και των τουριστικών επιχειρήσεων στο παλιό Άγιο Θανάσιο. Παράλληλα ασχολείται και με τις παραδοσιακές αγροτικές καλλιέργειες. Είναι 38 χρονών, παντρεμένος και έχει ένα γιο 5 ετών. Θεοδωρίδου Ελένη, απόφυτος μηχανολόγος μηχανικού του ΑΤΕΗ Σερών. Εργάζεται στο εμπόριο αυτοκινήτων, ενώ παράλληλα δραστηριοποιείται στον χώρο της μουσικής. Είναι 37 ετών. Στη Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας του ΤΕΗ Κοζάνης. Αναπληρωτής πρόεδρος της Δημόσιας Κεντρικής Βιβλιοθήκης Έδεσας από το 2016, ενεργό μέλος στην Επιτροπή Διαβούλευσης του Δήμου, έχει δράσει σε πολιτιστικές και περιβαλλοντικές συλλογικότητες και στην κοινότητα νέων. Είναι 25 ετών, άγαμος. Δήμητρα Καραμάνη. Είναι 32 ετών, απόφοιτη χημικού του ΑΠΕΦΙΤΑ και κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου με υποτροφία στην βιώσιμη βιομηχανική ανάπτυξη από το Πανεπιστήμιο του Ινγκόρτ και εργάζεται ως υπεύθυνη ελέγχου ποιότητας σε βιομηχανία της Έδεσας. Στον ελεύθερο χρόνο της έχει κάνει και εθελόντρια καθηγήτρια στο Κοινωνικό Φροντιστήριο Ιεράς Μητρόπολης. Στο Πανεπιστήμιο Μιλάνου, στην
στην αριθμιολογία, με πολλαπλές συμμετοχές σε επιστημονικά συνέδρια και ιδιαίτερη ενασχόληση με την προληπτική καρδιολογία. Ήταν μέρος Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσης Νοσοκομιακών Ιατρών ως το 2018, Ταμείας του Ιατρικού Συλλόγου Πέλλας και επίσης μέλος του Επιστημονικού Συμβουλίου Έδεσας. Είναι μητέρα ενός γιου 20 ετών. Κράλης Δημήτρης. Είναι απόφυτος γυμνασίου και ασχολείται με την καλλιέργεια γεωργικών εκτάσεων. Επί 20 έτη διετέλεσε μέλος του Δασικού Συνεταιρισμού Κάθου Γραμματικού και εργάστηκε ως δασοφύλακας. Διετέλεσε κοινοτικό σύμβουλο στο Κάθο Γραμματικό, είναι έγαμος και έχει δύο παιδιά. Κωνσταντίνος Μιτσάνης. Εργάζεται ως εργολάβος και πυροτεχνίτης, ενώ παράλληλα ασχολείται με τις γεωργικές καλλιέργειες. Διετέλεσε πάρεδρος του οικισμού Μαργαρίτα και μέλος του τοπικού γεωργικού συνεταιρισμού. Είναι 57 ετών, πατέρας δύο παιδιών. Μούλας Νίκος. Απόφυτος μηχανικός τηλεπικοινωνιακών δικτύων του ΑΤΕΗ Άρτας. Εργάζεται ως ιδιωτικός υπάλληλος στο επιχειρηματικό χώρο. Είναι εκλεγμένος πρόεδρος του Συλλόγου Προστασίας Μπεγορίτιδας και έχει δώσει πλήθος αγώνων για την προστασία της. Είναι αντιπρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής Πανελληνίου Πολυβητικού Πρωταθλήματος Ανοιχτής Θάλασσας, μέλος του ΔΣ του Φορέα Διαχείρισης Λιμνών Δυτικής Μακεδονίας, ιδρυτικός στέλεχος του Συλλέγου Νέων Μπεγορίτιδας και μέλος του Συλλόγου Άνισας Μέσνα. Έχει συγγράψει βιβλίο που αναφέρεται στην ιστορία της Άνισας και είναι κάτοικός της. Είναι 29 ετών και ελεύθερος. Μουστάφας Γιώργος. Απόφυτος του τμήματος τεχνολογίας γεωπονίας του ΤΕΗ Θεσσαλονίκης. Εργάζεται στην οικογενειακή εμπορική επιχείρηση που διατηρούν επί σειρά ετών στην Έδεσα. Είναι 37 ετών και ελεύθερος. Ελπίδα Μπάπκα. Πτυχιούχος διατροφολόγος, διαιτολόγος του Αλεξάνδριου ΤΕΗ Θεσσαλονίκης. Εργάζεται στην επιχείρηση που διατηρεί η οικογένειά της στην Έδεσα. Κατοικεί στον Άγρα, είναι 27 ετών και άγαμη. Μένη Μπόγια. Απόφυτος του τμήματος νοσηλευτικής του ΤΕΗ Θεσσαλονίκης. Εργάζεται ως νοσηλεύτρια στο Γενικό Νοσοκομείο Έδεσας. Κατοικεί στην Άρνησα, είναι έγαμη και έχει δύο παιδιά. Μεθέρ Κουέρβα. Απόφυτος του τμήματος διοίκησης τουριστικών επιχειρήσεων του Αλεξάνδρου ΤΕΗ Θεσσαλονίκης. Εργάζεται ως ιδιωτικός υπάλληλος, ενώ διαθέτει πλούσια προϋπηρεσία στον τομέα του τουρισμού και είναι μέλος των ξενοδοχοϋπαλλήλων Αθήνας. Παράλληλα, ασχολείται ενεργά με τη μουσική ως μουσικός παραγωγός, καθώς και ως μουσικός στην ομάδα Κρουστών Γκάρανος. Συμμετείχε σε θεατρικές ομάδες, καθώς και σε ταινία του Σακαρίδη. Είναι 36 ετών, παντρεμένη και μητέρα δύο παιδιών. Νίκου Τρίφων. Ενώ παράλληλα ασχολείται με τις αγροτικές καλλιέργειες. Είναι 50 χρονών, παντρεμένος και έχει δύο παιδιά. Αντώνης Ξυλουργίδης. Με πτυχία νομικής και πολιτικών επιστημών από το Αριστοτέλειο και μεταπτυχιακούς τίτλους στην ιστορία της φιλοσοφίας του δικαίου από το ΑΠΘ και στο Δημόσιο Δίκαιο και τις πολιτικές επιστήμες από το Δημοκρατίο. Σύντομα αναμένει και το τρίτο μεταπτυχιακό τίτλο του στις διεθνείς σχέσεις από το ίδιο Πανεπιστημίο.
συγγραφέας, μπράβο, συγχαρητήρια. Συγγραφέας τριών βιβλίων και με σειρά επιστημονικών δημοσιεύσεων και συμμετοχή σε συνέδρια. Με συνδικαλιστική δράση στο φοιτητικό χώρο αλλά και εθελοντική προσφορά. Έχει χειριστεί υποθέσεις με πανελλήνια προβολή. Είναι μόλις 31 ετών και ελεύθερος. Λίνα Παπαδοπούλου. Είναι απόφοιτος μέσης τεχνικής επαγγελματικής σχολής έδρας και εργάζεται ως διοικητική υπάλληλος στο ιδιωτικό κουριατρείο έδρας Ασκληπιός. Είναι 48 ετών, έγκαμη και μητέρα δύο παιδιών. Παπαδόπουλος Ιάκωβος. Ζακ. Σπούδασε ΤΕΦΑ στη Θεσσαλονίκη και είναι γυμναστής στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση. Υπήρξε ποδοσφαιριστής και προπονητής του Εδεσαϊκού, αλλά και άλλων ομάδων σε πανελλήνιο επίπεδο. Έχει 34 συμμετοχές σε εθνικές ομάδες. Είναι 44 ετών, έγκαμος και έχει ένα γιο. Λευτέρης Παπαδόπουλος. Εργάζεται ως κτηνοτρόφος και είναι μέλος του Δέλτα Σίγμα Κτηνοτροφικού Συλλόγου Έδεσα. Υπήρξε ποδοσφαιριστής του Εδεσαϊκού και μέλος της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Πέλλας μέχρι και σήμερα. Κατάγεται από την Άρνησα όπου και κατοικεί. Είναι 37 ετών, έγκαμος και έχει μια κόρη. Χρήστος Παπάς, πολιτικός επιστήμονας, απόφοιτος του ΑΠΙΘΙΤΑ και του Διεθνούς Σχολείου του Κέμπριτζ στο Βελιγράδι. Επαγγελματικά δραστηριοποιείται στον χώρο της διοργάνωσης πολιτιστικών εκδηλώσεων, πρόεδρος του Οργανισμού Επισκοπών, με συνεισφορά σε μεγάλα project από το Art Factory στο Καναβουργείο μέχρι τη Θεσσαλονίκη, πρωτεύουσα Νεολαία 2014. Ορκισμένος εθελοντής σε μια πληθώρα δράσεων, ως μουσικός παίζει τύμπανα και παραδοσιακά κουστά. Είναι ελεύθερος και 27 χρονών. Κάθος Πέτκου, διχνούντος του τμήματος φυσικής του ΑΠΙΘΙΤΑ. Απέκτησε το τακτορικό δίπλωμα στη θεωρητική φυσική υψηλών ενεργειών με υποτροφία στο Πανεπιστήμιο του Κέρδης στην Αγγλία. Εργάστηκε ως μεταδιδακτορικός ερευνητής στα Πανεπιστήμια Γερμανίας, Ιταλίας και Ελβετίας και ως επίκουρος καθηγητής στο Τμήμα Φυσικής του Πανεπιστημίου Κρήτης. Είναι εκλεγμένος καθηγητής στο Τμήμα Φυσικής του ΑΠΙΘΙΤΑ, όπου και υπηρετεί μέχρι σήμερα. Είναι 52 ετών, παντρεμένος και έχει 3 παιδιά. Πόζαρλης Βασίλης. Γεννήθηκε στην Έδεσα και είναι μόνιμος κάτοικος Ζεζαρίου. Είναι παντρεμένος με δύο παιδιά και εργάζεται ως τεχνικός συστημάτων ανείχνευσης, ελέγχου και ασφάλειας. 20 ετή εμπειρία. Όλγα Ρωσίδου. Σπούδασε νεοελληνική και μεσοελληνική φιλολογία στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνου. Εργάζεται ως φιλόλογος. Μέλος του Εφορευτικού Συμβουλίου της Δημόσιας Κεντρικής Βιβλιοθήκης Έδεσας και μέλος του Φιλοζωικού Συλλόγου Έδεσας. Υπήρξε αρχηγός της πρώτης ομάδας προσκόπων Έδεσας. Ενεργεί σε πλήθος εθελοντικών δράσεων που αφορούν το περιβάλλον αλλά και την κοινωνική αλληλεγγύη. Είναι 37 ετών. Εθνικής Ασφαλιστικής. Είναι 39 ετών, έγκαμη και έχει μια κόρη.
Τάσος Σιώνης. Απόφυτος ΤΕΗ ηλεκτρονικής. Εργάζεται στο ΙΕΘΑ και δραστηριοποιείται σε πολλές συλλογικότητες από την ανορία του και τα συνδικαλιστικά μέχρι το περιβάλλον. Διετέλεσε πρόεδρος του Φιλοζωικού Συλλόγου αλλά και γενικός γραμματέας του Συνδέσμου Διαιτητών Πέλλας. Είναι 48 χρονών, παντρεμένος και πατέρας 4 παιδιών. Καρασίδου Φανή, σπούδασε σχέδιο μέχρι ηλεκτρονικού υπολογιστή στο ΙΕΚ των Ιδών Έργων, καθώς και αγκυροπιστοκοεία, την οποία εξασκείωσε και σήμερα διδάσκοντας κόσμημα και αγκυροπιστοκοεία στο Πολιτιστικό Κέντρο Έδεσας. Δραστηριοποιείται ως παραγωγός αγροτικών προϊόντων, είναι ερασιτέχνης ηθοποιός σε διάφορες θεατρικές ομάδες του νομού, με κύρια αυτή του Εδεσαϊκού Θεάτρου. Είναι ενεργό μέλος σε πολλούς πολιτιστικούς συλλόγους, όπως ο Ποντιακός Σύλλογος Άγιος Θεόδωρος Γαβράς, ο Σύλλογος Μικρασιατών και πολλοί άλλοι. Είναι 44 ετών, παντρεμένη και έχει ένα γιο. Νικολέτα Τευτσόγλου. Απόφυτος του Τμήματος Νευτικής του ΤΕΗ Αθήνας. Εργάζεται ως νέος στο Κέντρο Υγείας Έδεσας και Κέντρο Υγείας Κίδας. Δραστηριοποιείται στο ευαίσθητο χώρο της υγείας με πλήθος εθελοντικών δράσεων και είναι 49 ετών. Θανάσης Τρίψης. Δραστηριοποιείται επαγγελματικά στον αγροτικό τομέα και συγκεκριμένα με την καλλιέργεια του κερασιού, την μεταποίηση και μεταπόλησή του. Διετέλεσε αντιπρόεδρος της κοινότητας Καρυδιάς Κερασιάς, όπου και κατοικεί. Είναι 57 ετών, παντρεμένος και έχει δύο παιδιά. Αλυμπάκης Ιωάννης. Είναι τελειόφυτος του ΤΕΗ Λαμίας με σπουδές στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές και την ασφάλεια δικτύων. Ραδιοφωνικός και μουσικός παραγωγός επί σειρά ετών. Αποφύτησε από την Πυροσβεστική Ακαδημία Πυροσβεστών και υπηρετεί στο Πυροσβεστικό Σώμα. Πρωταθλητής του κλασικού bodybuilding, είναι ενεργό μέλος της ανεξάρτητης ενωτικής πρωτοβουλίας πυροσβεστών. Κατοικεί στο Ριζάρι Έδεσας και είναι 34 ετών. Επαγγελματικού Λυκείου, δραστηριοποιείται στον αθλητισμό και είναι μέλος της τοπικής ομάδας έδεσης Ελπίδα. Κατοικεί στο μεσημέρι και είναι 25 ετών. Αναστασία Βλυσνάκη Τικβίνα. Γεννήθηκε και μεγάλωσε στην Ολλανδία. Είναι 45 ετών, παντρεμένη και έχει δύο κόρες. Σπούδασε σχεδιάστρια μόδα στην Ολλανδία και μιλάει τρεις γλώσσες, αγγλικά, ολλανδικά και γερμανικά. Σήμερα εργάζεται στην οικογενειακή τους επιχείρηση εμπορία παρκέ και ξυλίας. Τριφωνίδου Κατερίνα, απόφοιτος του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος της Επιστήμης της Αγωγής με ειδίκευση στην εκπαιδευτική τεχνολογία. Εργάζεται ως δασκάλα και είναι αποσπασμένη στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση Πέλλας. Είναι 33 ετών, έγαμη και έχει μια κόρη. Κατοικαρίδης Γιώργος. Είναι απόφυτος νοικίου και εργάζεται ως μηχανικός στην βιομηχανία. Ασχολείται με τον αθλητισμό και κατέχει πανελλήνια και βαλκανικά πρωταθλήματα στις πολεμικές τέχνες. Γεννήθηκε και κατοικεί στο Ριζάρι, είναι 31 ετών και ολοκληρωμένος. Μπουνούσης Πέτρος. Γεννήθηκε το 1954 στο νησί Άδεσας. Είναι παντρεμένος και πατέρας δύο παιδιών. Ασχολείται με τη γεωργία. Είναι μέλος της ομάδας Αγροτικού Συνεταιρισμού Νησίου.
Μπόιτσης Χρήστος. Ασχολείται με την καλλιέργεια γεωργικών εκτάσεων. Διετέλουσε μέλος του ΔΣ σήμα του συνεταιρισμού Μαργαρίτας επί σειρά ετών. Κατοικεί στη Μαργαρίτα. Είναι 30 ετών, παντρεμένος και έχει 2 παιδιά. Ήταν εδώ. Πάνησε λίγο. Ασχολείται με την υπουργοτομία. Διατελεί από το 1990 πρόεδρος στον ΔΑΣΕ, Δασικό Αγροτικό Συνεταιρισμό Εργασίας. Και από το 2000... Είναι 49 ετών, παντρεμένη και μητέρα 2 παιδιών. Χρήστος Στόκας. Εργάζεται ως υπαξιωματικός πολεμικής αεροπορίας, υπά στη Φλόρινα. Κατοικεί στη Φλαμουριά, είναι 38 ετών. Φωτιάδης Δημήτρης. Απόφυτος τεχνικής σχολής Νάουσας, στο Τμήμα Μηχανικών Αυτοκινήτων. Ασχολείται με αγροτικές καλλιέργειες και τεχνοτροφία. Είναι μόνιμος κάτοικος Σαμαρίου Έδεσας, 65 ετών, παντρεμένος και έχει 3 παιδιά. Στην δική σας δύναμη, που σήμερα να είσαστε βέβαιοι ότι κατάλαβαν πάρα πολύ καλά ποια είναι. Βγείτε έξω στην κοινωνία, την κοινωνία των υγιών συνανθρώπων μας. Γίνετε εσείς η ασπίδα μας και πείτε την αλήθεια, διαλύοντας όλες τις λάσπες και τους ψιθύρους από τους μηχανισμούς της διαπλοκής και των fake news. Εμείς μιλάμε για αυτοδιοίκηση. Εμείς μιλάμε για το αύριο. Δεν τζογάρουμε με το μέλλον του τόπου, αλλά το σχεδιάζουμε και το ατενίζουμε με σιγουριά και εμπιστοσύνη. Με εσάς θα είμαστε νικητές. Για ένα Δήμο. Για ένα Δήμο δημιουργικό και φιλόξενο, για ένα Δήμο σύγχρονο και πολιτισμένο. Ελάτε μαζί μας να δώσουμε αυτόν τον καλό αγώνα, να μοιραστούμε τη χαρά, να κάνουμε τον τόπο μας καλύτερο. Θέλω να σας ευχαριστήσω από τα βάρη της ψυχής μου, γιατί... μου δώσατε και μας δώσατε μεγάλη δύναμη. Καλό σας βράδυ. Ευχαριστώ.